Γιατί νομίζω ο κόσμο θέλει να ακούσει Τώρα, μια ιστορία, ιστορία ναι. να δαυτιστεί και ίσω να βρει το κίνητρο που είχε yeah, χάσει. Είναι inspiring. Και θεωρήσα πολλά σημαντικό να το βγάλω προ τα έξοδο, γιατί είναι καλό παράδειγμα για πολλού σε κάποια πράγματα. Σε άλλα, είπαμε νόη. <laughs> <laughs> λοιπόν. Έκοψα μια παρασκευή των τσιγάρων, το οποίο προκάλεσε μου πολλά νεύρα και πολλά κιλά. Ε, Κινδύνευσα να πεθάνω, και το είναι η πραγματικότητα. Οι παρέσμου του Αμποέλερ κουνάνε πια με κάθε Σάββατον ή Κυριακή πρωί και περνάμε καφέ για να καθαρίσει το μυαλό μου. Ξέρετε ποιοι είσαστε. Και με έναν τώρα δεν νιώθω... Έχει χειρότερο συνέστημα <laughs> που να νιώθεις ανήμπορος παιδί. Ναι, όντως. Στην αρχική φάση που, που ξεκινήσαμε πριν το ατύχημα, είσαν ήδη κάποιες λειτουργίες, μετά το ατύχημα γίνανε ακόμα πιο μεγάλες και είμαστε σε φάση που προσπαθούσαμε να περπατήσουμε. Το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουμε σε αυτήν τη φάση που κάποιο ναι, περνά ένα στάδιο επανένταξη. Γιατί αν δεν είσαι σωστό στη δουλειά σου, αν δεν τον εμπνέεσαι, αν δεν σου δείξει εμπιστοσύνη mm -hmm. ότι ξέρει τι κάνει και ότι θα πάμε στο βήμα παρακάτω, ε, οι πιθανότητε mm -hmm. για αποτυχία είναι τεράστιε. Mm -hmm. Και φαίνεται mm -hmm. ότι πρέπει να πείσει τον, τον ασκούμενο, τον ασθενή, ότι τούτη η διαδικασία δεν είναι μια διαδικασία που πάμε μόνο πάνω. Είναι mm -hmm. μια διαδικασία mm -hmm. που mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ναι, ναι, ναι. επεισόδια τα οποία ήταν α, πετυχημένα όσον αφορά τη το, το, το θέαση, ήταν εκείνα τα οποία το έχουν, έχουν, έχουν μέσα yeah. ιστορίε. Yeah. Και επιβεβαιώνει ότι είναι πολύ πιο παλιά, γι' αυτό είναι κάπω έτσι με τον εαυτό μου που για θέματα ταμπού τέλο πάντων, ότι το storytelling, η ιστορία ενό ανθρώπου, είναι πολύ πιο inspiring. Που το να προσπαθεί κάποιο να σε πείσει για οτιδήποτε. εγώ εκ φύσεω του επαγγέλματο, είναι λογικό. Και ο λόγο που είναι λογικό είναι διότι ο καθένα που είναι viewer και μπορεί να ταυτιστεί με πράγματα. είναι, είναι η ψυχολογική σύνδεση που κανει Για Γι' αυτό το Vital Stories ξεκίνησε δειλά-δειλά και μετά καθιερώθηκε και έχει πολύ να πείχει. Γιατί νομίζω ότι ο κόσμο θέλει να ακούσει μια ιστορία, να ταυτιστεί και ίσω να βρει το κίνητρο που είχε χάσει. Είναι inspiring το, το, το storytelling μιλά στη ψυχή του άλλου. Ακριβώς. το marketing, είναι διαχείριση τ, τ, του του. Εντάξει, εμείς δεν Εμείς, εμείς κάτι για να παρακυρίσουμε τον κόσμο. Ακριβώ. υπάρχει περίπτωση να τρία επεισόδια και να σε έναν που συμβήκαν και στη δική σου mm -hmm. τη ζωή, άλλων παραπάνω, άλλων κιόλιων, άλλων κάθε υπερβολή, και ξέρω εγώ. Οπότε είναι η ταύτιση που δημιουργεί τον το πραγμα mm -hmm. για το θέμα εντάξει. Ε, σήμερα δεν είδαμε σαν ο Μαρκετιάρ και ο... ο, ο... μα για την ιστορία. Λοιπόν, ο, <laughs> λοιπόν, ο <laughs> Θεμή ήρθε σήμερα. <laughs> ναι. ο ήρθε <laughs> σήμερα. Ε, γιατί ε, ε, εγώ προσωπικά ζήσα την ιστορία του ε, πούλεσε πλευρέ. Ήμουν mm -hmm. μαζί του σε καθόλου τη διάρκεια που είχε περάσει κάτι και θεωρήσα πολλά σημαντικό να το βγάλω προ τα έξω γιατί ε, καλό παράδειγμα για πολλού σε κάποια πράγματα, σε άλλα είπαμε νόη. <laughs> λοιπόν, <laughs> και ε, δύο πράγματα που, 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 χαρακτηρίζουν το θέμα είναι ότι έχει προσπάθεια και επίσματα, προσπαθεί πάντα και επίσματάρεις ε, μέχρι να το πετύχει. Και το άλλο, εντάξει, <laughs> ότι <laughs> είπαμε <laughs> τα δουλειά, <μετά. laughs> εκτός που γινώ, ότι αν ο κάθος είσαι ανθρώπινο πρόσωπο, ε, να έχει τη φάτσα σου πάνω. Βοηθάτε γιατί ξέρω ότι ο Θέμης τρέχει. Ξέρω επίση ότι ο Θεμή ε, είχε κάποια challenges όσον αφορά υγεία. την υγεία. Αυτό Εγώ θέλω να ακούσω την ιστορία, να μην την ακούσω. ξέρω, 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 ξέρω εγ... bits and pieces. Να πω καταρχήν ότι. και είμαι περήφανο για το δόν ότι δεν ήμουν ποτέ ο τύπο που έκαμε πρωταθλητισμό, αλλά ήμουν ο τύπο που ήμουν πάντα active, mm -hmm. που μικρό. Ε, πολλά μικρή ηλικία, στα 13-14, ήμουν έναν που τα μωρά που ε, μαζέψαν με πεδομάζωμαν οι Γάλλοι Χατζι που την παλουριώτησαν και πήραν μας στο γάσι πί των παλιών και τρέχαμε 3.000 μέτρα και έτσι η πρώτη μου εικόνα για να γίνει και η σύνδεση δρομική ήταν ο, ο φίλος φίλο μου πλέον ο Βασίλης ο Χειμωνής, ο οποίος ε, <laughs> Κάμπνε του Γάσι Πι, εγώ επίεννα, τέλειον, έφευκά και διερωτούμουν, δεν ξέρα να μπορώ μαραθώνει, mm -hmm, by the way, mm -hmm. Γιατί έρθαμε ακόμα τούτος. <laughs> Εντάξει, ήταν και στα τελειώματα του. Τώρα μιλούμε για παιδιά να καταλάβετε 83-84. Okay. Okay. Ε, ο Βασίλης η δεκαετία του νόνι... ήταν το... τότε κοινών Οι άνθρωποι που με έτρεχαν μεγάλες αποστάσεις αν ήταν δέκα. ήταν οι αθλές λογικά μέσα στους συλλόγους του Στίβου. στην Νομίζω υπήρχε με την ευρία Μα έξω όσοι ετρέχασαν ε, Παντώ ο Γιώργος Λουκαίτης ότι εξηρημάζαν μας <laughs> μες στους δρόμους. Κάθε άνθρωπος μπορεί <laughs> να καταφέρει σπουδαία πράγματα όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Empowering Greatness. Οπότε, τούτη ήταν η πρώτη ενασχόληση, η οποία δεν κράτησε πολύ, <coughs> διότι ύστερα αρχέψαν τα τσιγάρα, τα, τα ξενύχτια τα τσιγάρα αρκέψαν κυριολεκτικά. Δηλαδή, ξεκίνησα το κάπνισμα που τα 14 μου. Στην πορεία του την ούλην, ήμουν ένα τύπο νοχελικό. Ειλικρινά, δηλαδή, αν με θόρε, δεν ξέρω να ασχοληθεί. Αλλά πάντα, α πούμε, ήμουν μπάσκετ, μαπάν. Ε, Επέζε ή έβλεπε. Όχι, έπαιζε. Okay. Αλλά ποτέ επαναλαμβάνω ενώ οργανωμένα εψου... προ ευσυνόν επίπεδο. Ή ανταγωνιστικό τέλο πάντων. Και τούτο συνεχίστηκε και στη διάρκεια των σπουδών, μετά των σπουδών. Ύστερα από τη φάση που περάσαμε όλοι με το, με το φούτσαλ. Okay. Ίσως είμαστε ήρθεν ναι, ναι, και γενιά που ήρθε το φούτσαλ εμείς. μόλις ήρθεν και ήταν όλοι για μένα. Δώσ' φούτσαλ, κάναμε και ομάδες ερασιτεχνικά, ευκάλαμε τα μάτια μας, τρώαμε, τσακωνούμαστε παρά να παίζουμε. Ε, όπως είπα, ε, που μικρό, οπότε κάποια στιγμή έφτασα να μην μπορώ να παίξω. Okay. Δηλαδή, κουράζομαι τόσο πολλά, που έπαιζα τερματοφύλακας, βάσικα. Δελικιά. <σχ> ε, ούλα τα θέρτης μου. Okay. Αλλά έφτασε με περίπου στα 36-37, να είμαι... Κυριολεκτικά, δεν μπορούσα να... <σχ> <σχ> οπότε... Μιλάμε για, καλυλίδερα... για 20-22 χρόνια καπνιστής, για παράδειγμα. 24... Τα 14, στα 37. Έκοψες το δρόμο. Ναι, <Σιν'> την, ah. μια καλή Παρασκευή ε, κάποιο με προκάλεσε να σκουμάστε στο Γενάτι ότι άμα το έκανα εγώ <κυρίζει> οπότε γιατί ναι, και έναν ηλεκτρονικό τσιγάρο τότε και έκοψα μια Παρασκευή το τσιγάρο το οποίο με προκάλεσε μου πολλά νεύρα και πολλά κιλά <σταγέν> <σταγέν> και, <σ> <σταγέν> και, στα πολλά κιλά τα κιλά πολύ και μια καλή ημέρα να πιάσε ένα πάρτι Χριστουγεννιάτικο και ο κουμπάρος μου που ελπίζω να το δει ο οποίο ήταν εμπάντα παχουλώσει στη ζωή του, mm -hmm. έσπασα την καρέκλα την πλαστική μπεθιά. Έφτασα ah, 97-98 κιλά και έσπασα από τι καρέκλε ναι, του ναι, ναι, γάμου. Ναι, ναι, ναι. κομμάτια. Οπότε είπε Έρχε μου, μου <laughs> λοιπόν, <laughs> εγκοντέψαμε. <με> <laughs> 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 ε, επειδή είμαι πικαρίσκουμε και ένταλος το είπες πριν λιόν, είπα, κάτσε ας πούμε, πού πάεις. <laughs> την επόμενη μέρα, στο γραμμικό και περπάτησα. Και δεν να περπατήσω, παιδιά. Right. χιλιόμετρα περπατημα δεν μπορούσα να πιαω τα ποδια μου. Επόνουν, έκανα την επόμενη μέρα ξανά Ξανά okay. Περίπου πήραν μήναν του ιστορία, Στον ένα μήναν είπα, πα, και λίγο. Ξέρω, πεντακόσια μέτρα. Μιαν ημέρα έφτασα πράγμα. επί τέσσερα-πέντε χρόνια να το πράγμα. κάθε yeah. μέρα την ίδια αποσταση πίσω που προπονητικά είναι και σου προσφέρει <laughs> τίποτα. Ναι, 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 υπάρχει νέο νερό Ούτε ραδισμανία. οι διάφορες προπονήσεις, ούτε τίποτα. Ήταν το ένα όμως. Το ανίδεως πολλαλούσαμε πριν, τότε έγινε και προπονητές πολλούς και τα λοιπά. Ήταν το ένα Κοίτα, έκαμε κάτι όμως για την υγεία σου. Να ναι, το... αρκεψα, δεν καλύτερα. είναι ούτε, ούτε, ναι. ούτε εξοπλισμό, Λάδει, ξέρεις, ούτε... Ένα από τα πράγματα που ξέρω εγώ, ορθολογικά δομημένο πρόγραμμα προπόνηση. Αλλά σίγουρα που ένα άνθρωπο. το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Πρώην καπνιστή με ε, ε, ο έξτρα κιλά σαν αποτέλεσμα τη διακοπή του, του καπνίσματο. Ε, σίγουρα διασφάλιζε το έστω την υγεία τη καρδιά του ομιλουμό σου. Το οποίο είπα σα κιντό ξεκίνησε ένα έτσι έγινε Οπότε. Λίγο, 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 τέλο πάντων, κάποια στιγμή είναι μεγαλώσαν και οι αποστάσει. Και κάποια στιγμή είναι βραφίλου μέσα στο γραμμικό, και τα ρέμα τρέχει, ξέρω εγώ, ξέρει. Ε, να πάμε, ε, τρέχουμε και πάνω στη, στο χωριό, στη, διότι όπω σα είπα, είμαι και που την κλήρου. Οπότε έλα να τρέξει μαζί μα, okay. ήταν ο φίλο μου ηλιόφωτο, γνωστό πολλά στο δρομικό κίνημα, υπερμαραθώνο δρόμο. Οπότε ήταν και λίγο βουνό, και λίγο έτσι, ξέρω εγώ. Και μια καλή ημέρα με τούτου, Τώρα ε, που έγραμε εγώ βρέθηκες ανήφορα κάτι φορά. Ναι, <laughs> και που για ήταν πάλι πέσε νέο challenge, γιατί τούτο μετά από 5-6 χρόνια. Α, ε, ξεκίνησαν οι μικροί αγώνες, ε, οι κλήρου που ε, όπως σας είπα φυδατώθηκα, ξέρω εγώ, το πρώτο δεκάριν, το δεύτερο δεκάριν, κάποια στιγμή το πρώτο χαφ, στην Πάφωνη, στον Αφροντα, παλιός αγώνας mm -hmm. δεν υπάρχει mm -hmm. πλέον. Πάλε παθήματα μαθήματα, ναι, διότι ναι, μόνο ναι. έτσι. Για να καταλάβετε τούτε ούλη την πορεία εγώ που το γραμμικό είναι Ούτε έξερα με πάρκο να θαλάσσας, με τίποτε. Okay. Ερωτησία, εμένα okay. σημαντική Σε τούν την πορεία ασχολήσουμε μόνο με το τρέξιμο. Είσες βάλει προπονήσει δύναμη ή οτιδήποτε. Ε, ξέχασα να πω ότι τον που τον καιρό που ξέρω, ασχολήθηκα με, με, τα βάρη. <σχολή> ε, <σχολή> ε, <σχολή> και εκείνο ήταν μια φάση τη εποχή με τα οποία ασχολούμαι ακόμα. Ο Μιχάλη ξέρει ότι κάμνω, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο. πρέπει να κάμνει. Απλά φαντάζομαι ότι την εποχή είναι η μόδα. Ήταν, το, το, ήταν το, το body, 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 Bodybuilding Base. Ναι, ναι, ναι. Και στη δική μου. Και φάει αυκά, ούτε... και φάει αυκά. Ναι, ναι, ναι. ναι. Άρα ναι. 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 μιλούμε για καθαρά. Ε, ε, προπότες... ε, μην άλλη, ε, άλλη κατάλληπα ακόμα. Όχι, εμεί. Ναι. <laughs> ναι, ναι. Τώρα αποτυπώνουν του. Να κάνουμε πρώτη μα για να κάνουμε μαραθώνιο. Και να κάνουμε πρέπει να κάνουμε incline bench press. <laughs>

μίτια, γινηματογράφος και τα λοιπά ήταν αισθέδικς, φανείς. Εντάξει, εγώ πήγαινα σε γυμναστήρια τέτοια που δεν ήταν, εντάξει, πήγαινα σε γκλάμορους, αλλά πήγαινα ξέρω εγώ με τον φίλο μου Δημητράκη, Σιεράδικο. Όχι, Σιεράδικο, λέει λάλη τίποτε. όσοι ξέρουν τον Δημητράκη. Ο Δημητράκης είναι κατεξοχή, πότε Μαι, 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 τράξεις, μαι, μαι. Και ήταν, πρέπει ε, που πάνω σου ε, σπρώξε Κάμε, ε, και χορκάτηκα από ό,τι το λάθω τώρα τόσο πάνω περάσαμε που τα από το ταούλα, εγώ ε, συνέχισα να τρέχω για να πάω πίσω γραμμικό 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 ε, και, με και, και τα, τα ωφέλη του πέραν από το τρέξιμο δηλαδή Ρε, με καθαρίζει το μυαλό μου. Mm -hmm. ε, σκέφτου, στη δουλειά, να πούμε, εμάς η δουλειά μας, ξέρετε, έτσι, με, με creative process, με, και είναι και πια να βουρήσω μισή ώρα και έφκαλα ρες και ο ας πούμε να μυρωθείς το δέντρο της φύσης τα πράγματα <coughs> και το άλλο μου και ένα αποθυμένο σπάνια να με δεις πάσε δρόμο εμέν τρέτμιλ <coughs> ε, εννοώ εν, και εν, τα εν, λοιπά εγουστάρω πρέπει να με αναγκάσεις για να <coughs> οπότε μια καλή ημέρα αν είπαινε ο ένας που τούτους ρε κάνουν μαραθώνιο <coughs> ούτε έκατσα να το φιλοσοφίσω και έρμα μπορούμε, ξέρω εγώ, ναι. Οπότε εγώ θεώρησα ότι αφού το είπαμε, ότι ξεκινούμε, Εμπήκαμε στο Ιντερνετ και κατέβασα ένα πρόγραμμα για να δείτε περί ασχεδοσύνη. 26 σελίδε που βασικά ήταν 26 εβδομάδε. Okay. Ε, προπόνηση πρώτη φορά μαραθώνιο. Εκατέβασα την είχε 7 προπονήσει την εβδομάδα. Κουβέρσερ που κάμε. Όχι, ήταν ah. του Λεωνίδα του Ιωάννου, αλλά ο ah. άνθρωπο δεν ξέρει ό,τι θωρείς πας στην κόλλα μπήνε, ήταν 7 <laughs> προπονήσεις την εβδομάδα. Και εγώ πήρα το της μετρητής και ξεκίνησα και έκανα 7 προπονήσεις την εβδομάδα, διαλυματικές, επόμενη μέρα που το λόγκραν διαλυματική και τα λοιπά. Στον ένα μήνα ήμουν Εσπασμένος. κρουσμένος. Το λοιπόν, έξερα ξέρα να μου γίνεται. Και ούλε το γραμμικό, το οποίο είναι σκοτωμό. Να πάμε να κάνουμε τη διαλυματική, να στην Μπουρόπετρα. <laughs> λοιπόν, εν. εν... <laughs> Για προσπερνάτσιου Κάποια στιγμή, <laughs> επειδή πήγαινα παραλίμνη, πάω ακόμα, στη φάση να πω τα ανάρκεψα τα μεγάλα, τα λόγκρας, τσέρξα τα 20 χιλιόμετρα, έβρα παρέα και κάτω, και ήταν να βρίσεις μαραθώνιο πρώτη φορά, έλα μαζί μας, οπότε όταν και έρκεψαν τα πρώτα μαθήματα. Α, <laughs> Και να, αν μ' ακούσεις και δύοδος, να πω έναν ευχαριστώ στο φίλο μου, ο Σταύρο τον Πέτσαν, ένας αυθεντικός λαϊκός τύπος, ε, πρότυπος στο δρομικό κίνημα, Διαφωνούμε σε πολλά πράγματα, αλλά εμπνευματικό πατέρα του ειδού στο τρέξιμο, okay. ο οποίο ήταν ο που άρχισε να μου Να ακούω το σώμα μου, να. Τε ανα... δεν είχα. Να μπουν <συσοκοί> <να> μποντα... <συσοκοί> λοιπόν. λοιπόν, τα... οι παλμοί, να μπουν μου με ένα ρολόι, application δεν okay. ήταν ούτε, ρολόγια, ούτε. <συσοκοί> <συσοκοί> με ή <στημιουργή> πιάνναν πληροφορία που έκανα γίνουν στην προπονητή. Κάποιοι πιάνναν συνεχτον υστέρων, αλλά εγώ αγνοούσα το mm -hmm. πράγμα. <στημιουργή> δηλαδή νόμιζα ότι okay, ε, εν... yeah, yeah. το, το πράγμα, αν πήγαινα σπίτι και έγραφα, έκαμα το, ξέρω εγώ. Αλλά αρκετά μετά και ρώτουν, ας πούμε, ρε, μα, νιώθω κουρατμένος, νιώθω... Οπότε σιγά σιγά μπήκα και βασικά προπονητή είναι, αλλά... Μετά από το δεύτερο νομίζω μαραθών, okay. Εξ... Πολλά καλός επιστήμονας. Σειράς μου. <laughs> το, λοιπόν, ε, εξαιρετικός επιστήμονας. Τινός μου έβαλε τα πράγματα σε μια σειρά ας πούμε να, να τα καταλαβαίνω λίγο τα κατόφλια, τα βιομαξ, τα... Του δεσούλε τι ωραίε που είχα <laughs> που... <laughs> το, το κατόφλι, μπορεί να κάνω τρει μαραθώνιου να καταλάβω να μπω. <laughs> <laughs> <Και> που... <laughs> αφού είναι <είτε>, τερμάτιστο <laughs> μαραθώνιο, ζώνη πέντε, είχα <laughs> ιδέα <laughs> που έγινε στο μαραθώνιο, πρέπει να να είσαι κάτω από το κατόφλιν, τουλάχιστον των μισών μαραθώνιων. Yeah. για Να... Οπότε αν τούτα ουλά στην πορεία, επειδή γνώριζα και κόσμο και τα λοιπά, ακούει, ψάχνει παραπάνω, μαθαίνει και τα λοιπά, και πιστεύω ότι έμαθα αρκετά. Ε, εντάξει, κάποια, Έκα, έκαμα αρκετού μαραθώνιου έτσι, και κάποια στιγμή η ατυχία μου για να πάμε και στα... Εμπάσοψη των. είναι ότι ενώ ήμουν σε μια εξαιρετική κατάσταση και έμαθα και να προσέχω και το σώμα μου και να γυμνάζουμε και να προπονούμε, θεωρώ, σωστά, στο τέλος μιας προετοιμασίας καλή ώρα όπως για τη Θεσσαλονίκη που είναι την άλλη εβδομάδα, ήταν τότε με το COVID... Να πάεις? Όχι. Είπα σου, Παρακάτω. Okay. Ε, ενώ έκαναμε την προετοιμασία, ναι, ναι, τρέξαμε τότε ακυρώνα νουλή και mm -hmm. τα λοιπά. Mm -hmm. ξεκίνησα να έχω συμπτώματα τα οποία γνώρισα εντελώ τι είναι σωματικά. Βασικά <coughs> νομίζω ότι τραυματίστηκα κάπου. Okay. Και πόνουμε στο ισχύο. Και μπροστά και πίσω. Δεν είχα ιδέα τι ήταν. Οι αρχικέ αντιδράσει ήταν. Επίση να πω ότι ξέρει, ο κύκλο γύρω σου που αρκεύει αμέσω, εμπού το παρακάμνει, εμπού το <coughs> βράσει. Ναι, 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 ναι. Ο καθένα έχει <coughs> <και> μια άποψη. <αναπόψη. coughs> Έκανα λοιπόν. και βλακίε σε αυτή τη φάση, δηλαδή επώνουν και πια στην παπούτσα ή στον παλεγόρι, και έκαμα okay. τρέιλ, α πούμε. Εντάξει, είχα... τα καταλαβαίνουμε. Τα, ε, ε, καταλαβαίνουμε τα γονεί, Μιχάλη, εννοώ γιατί ε, υπήρξαν αθλητέ, βλέπουμε αθλητέ συνέχεια. Ο αθλητή. Ο ερασιτέχνη και... αθλητή δεν διότι νιώθει ότι είναι σε αύριο. Ναι. Και όχι μόνο τούτο. Ε, στη φύση, νομίζω ότι οποιοδήποτε. κάνει κάτι δύσκολο, για να πείσουν τον εαυτό μου να κάνει κάτι δύσκολο, εν τούτο no, no, no quit mentality, το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό. Νιώθω ότι θέλει να αποδείξει το εαυτού σου πράγμα. Σε νιώθω ότι δεν το κάνει, δεν είναι αποτυχία. Και δεν έχει ποτέ να κάνει με άλλου. Όχι, όχι, είναι εσωτερικό. Ούλοι είμαστε ενοχή των πραγμάτων. Οπότε Για να το πάρω σε λίγο πιο. Τούτη διαδικασία ξεκίνησε με γιατρού, το έναν το άλλον εξετάσεις και κόντρα εξετάσεις και MRI και πολλά Βρα, μου οχτώ στιγκά ειδήματα πάει στη λεκάνη κάποια στιγμή το οποίο δεν ε, ε, ήταν και λογικό να τραυματισμό ναι, πούμε. ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, που τούτα επαραπέμψα με έναν καλά φίλος άλλος σε ρευματολόγο που δεν είχα ιδέα αντί ήταν και αρκέψαν υποψίε ότι κάτι άλλο συμβαίνει και ότι μπορεί να είναι ρευματοπάθεια που δεν ε, ξέρα πάλι και τα είδη και τούτα ε, ε, κάμα κάποιε διαδικασίε, η ρευματοπάθεια δεν μια εξέταση να την κάνει και να φανεί. Ναι. Βασικά, οπότε κάμνοντα κάποια τεστ, είχα το γονίδιο κτλ. Υπήρχαν υποψίε, αλλά δεν είχα εκδηλώσει καθόλου συμπτώματα παιδιά. Ε, Ατυχώ για μένα, που το πράγμα σε μια από τι εξετάσει που πήγα να κάνω, που θέλαν οι γιατροί μου, εμολύθηκα με σταφυρόκο. Ε, κινδύνεψα να πεθάνω. Και το είναι η πραγματικότητα. Δεν ήξερα να μπορώ στα φιλόγω. Εμείς που κάνουμε... Φρικτή εμπειρία. Εμείς που κάνουμε αθλήματα τα οποία μέσα σε μάτς παλεύκουμε. Ο σταφιλόγο είναι ο χειρότερος εφιάλτης που μπορεί να σου τύχει. Πάθα και εγώ σταφιλόγωγων, χρειάζεται για χειρουργείο για να με καθαρίσω. Έκανα τέσσερις Έκανα τέσσερις ήμιση ώρες εχείριση. Τι ήταν η κατάληξη. Αλλά μεσολάβησε και μια εβδομάδα με τους πιο φρικτούς πόνους. Που αρθρογραφία ανισχύου. Αρθρογραφία. Στο, με παραπεπτικό γεσί σε διαγνωστικών κέντρων, ε, θα πούμε τώρα ναι, ναι. να, να κάνω αρθρογραφία ανισχύου με κάποια συμπτώματα που είχα, ναι, ναι, ναι. αλλά επία κανονικά ας πούμε. Ναι. Και έφυγα κανονικά, ε, τη νύχτα δεν το εύχομαι ούτε στον χειρότερο μου εχθρό. Σταυλολογική λίμωξη. Και Έχει δεν ήξερα τι ήταν, και ήταν και Σαββατοκυριακό για α, κακή α, μου α, α. τύχη. Μόνο η Ξέρεις... γυναίκα μου ξέρει να μποτράβει σε το... εκείνη τη νύχτα. Το πρόβλημα είναι τον σταφυλό κόνο είναι η ψεμία στην ουσία. Δεν ε, ε, το ήξερα, <zare> Αν, Αντώνη μου, δεν το ξέρω. Ούτε ξέρω τι εμπόνια, ακουστά τη λέξη, <zare> αλλά ναι, ναι, ναι. να και έφτασα από Παρασκευή, Τετάρτη, με τους γιατρούς οι οποίοι έλειπαν τις προηγούμενες μέρες, να μου, κάνουν, να, να μου, τραβήσουν έξω από το ισχύον. Βγάλα μου τρεις σύρυγγες. Σάμπολ, βασίγα το οποίο ξαδημιουργήθηκε και φάνηκε όταν που ήταν και η κατάληξη ήταν εχείριση 4,5 ώρες να μου ξήσουν όλους τους ιστούς που μέσα στο ισχύο το οποίο ισχύω είπαμε ότι είχε ένα θέμα ναι, 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 οπότε τα... εράψαν και κάτι εκεί μέσα τέλος πάντων Λέβαια, γιατρός... του, το, το, το έγινε στη φάση του να, δι... να προσπαθούσαν να βρουν την δι... ναι, δηλαδή, δηλαδή να βασικά ενώ γυρεύκαν άλλο πράγμα που έδειχνε και το MRI κάτι δαμέ έκαναν το και εκείνον, σαν ραφίν, αλλά επί της ουσίας εγκατάληξαν να, να μου ξύζουν το, το, χειρότερο είναι το μετά παιθκιά, δηλαδή μετά από το σταφυλοκοκκό πρέπει να περάσεις και από μια διαδικασία με αντιβιώσεις Απίστευτε. Ναι, 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 ναι. απίστευτες. Δηλαδή επιβιώσαμε και που τούν το πράγμα και με τις αντιβιώσεις μετά είσαι αποήθητος, δηλαδή το χειρότερο συνέστημα είναι να είσαι ποδηλάτης, κολυμβητή, μαραθωνοδρόμος και να βρεθείς με πατερίτσες να σε Παίρνει η μάνα σου και οι φίλοι σου οι παρές μου στο Αποέλ έρχονταν και πιάνναν με κάθε Σαββάτο ή Κυριακή πρωί και πέρναν με καφέ για να καθαρίσει το μυαλό μου Ξέρετε ποιοι είσαστε ε, ε, Διάρκησαν και τούτο τρεις-τέσσερις μήνες και ύστερα ευκήγαν πάλι σε πείσμα Οπότε αν είναι ξανά ο γιατρός, αν είναι Σήν να πρέπει να αλλάξεις. <σταφυλίου> α, μετά από το σταφυροκοκκό, που το άχος και το σοκ, και και, ξέρεις, η, ε, η ναι, κυρία ναι. Αιτία είναι και το άχος, ναι, ναι, ναι. πλέον τη ρευματοπάθεια, η το οποίο είναι αγγυλοποιητική σποντιλίτιδα, πάλι είναι ξέρα η ιδέα να μπώνει, είναι μια πρωτεΐνη που βασικά παράγω κάθε υπερβολή, και έχει την αρκετός κόσμος στην Κύπρο, και επί της ουσίας γεμίζει τις αρθρώσεις όπου έχουμε ανθρώσει, κυρίω του ποντίλου yeah. με φλεγμονή, με αποτέλεσμα, και ο Μιχάλη έτσι με γνώρισε, να γίνει σε τόσο δισκαμπτό και με τόσου φρικτού πόνου με στι ανθρώσει. Εμένα αν δουν, το πράγμα εκδηλώθηκε και φτάσαμε πλέον νιόβρι, που μετά που το εγχείρησε και τούτα ούλα, και που την ακινησία, και που τα έχει και τούτα, πλέον άρχισαν να εκδηλώνω δισκαμσία. Μάλιστα. Και που τα διάφορα τεστ πλέον, πλέον η διαγνώστηκα έτσι. Και δοθήκαν μου διάφορες επιλογές φαρμάκων. Mm -hmm. Έτσι και άλεξα την πιο extreme, των βιολογικούς το, 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 mm -hmm. παράγοντες, mm -hmm. τους οποίους κάνουμε μέχρι σήμερα. Ε, ατυχώς και πάλι για μένα που έπει, αναφέρω τα μίλια μου που το... Που τούτα να φέρω, να, να συντηρήσω τον εαυτό μου για ξανά μπω σε αθλητική διαδικασία. Εξεκίνησα ενδυνάμωση, ποδήλατον πρώτα. Μόλι ξεκίνησα για τρέξιμον,

στέλνουν όλοι μήνυμα να πάνε να κάνουν τους αθλητές γιατί ah, ναι, ναι, ναι. ήταν και Τα, τα και οι καραντίνες. Οπότε, ως πάντων, κάποια άφηκε το μωρό της ελεύθερο μέσα στο γραμμικό. Ξαφνικά ήταν ένα μωρό και πετάχτηκε μέσα στο τροχούς του ποδηλάτου μου. Έστριψα να το αποφύγω, έφυγα με το ποδήλατο και κατάληξα, έπεσα και χτύπησα με την ίδια πλευρά και το ίδιο <laughs> ισχύο που είχα χειρουργήσει <laughs> και χωρίς να το καταλάβει. Δώσ' λοιπόν, και... τον είπε πριν. Κάχτον. Κάχτον. Γι' αυτό που το λέει. Επαθά Επαθάω λυκόν κάταγμα του ισχύου. Χώρισε το κεφαλί που το. Είναι διαγνωστική για μέσο. Α, μάλιστα. 23 μέρε να χειρουργηθώ, διότι στην αρχή θεωρούσαν ότι είχα θλάσει. Τι λέει, ρε φίλε. Οπότε 23 του Φεβράρι. Τι ήταν η πιο δύσκολη φάση που λε, διότι πλέον περνάς και στη λογική του καχτού. Ε, δηλαδή, ναι, γιατί εγώ, γιατί ναι, ναι, ναι. γιατί ρευματοπάθεια, ναι. γιατί γίνον, γιατί το άλλον, γιατί και τούτον. Ήταν και πολλά πιο δύσκολη η επέμβαση. Γιατί ε, in... τούτη εχείριση ναι, ήταν ναι, τρεις βίδες, τις οποίες έχω ακόμα. Φίλε, η ισχύον είναι φιάλτης, scary, scary thought. Που right. το Φεβράρι, ως τις 15 του Ιούνιου, είχα οδηγού, ελούναμε

Ευτυχώ και ευχαριστώ το Θεό. Εκατάλαβα το μόνο μου ότι παίρνουν κατάθλιψη και έψαξα μόνο μου βοήθεια. Ναι. Επαγγελματική βοήθεια. Ναι, ναι, ναι. ναι. Και... Είναι τα θέματα τα οποία μιλώ και εγώ ανοιχτά. Γιατί αν το σκεφτείτε πιο Όλοι μα χρειαζόμαστε να, κάποια στιγμή να, κάτι. Να, είναι όπω φροντίζουμε το σώμα μα, πρέπει να φροντίζουμε και τον εγκέφαλο μα. Το στίγμα, το στίγμα, Ευτυχώς, πρέπει να φύγει. Ευτυχώ, δηλαδή κυριολεκτικά, κατάλαβα το και μια ημέρα αν είπα πρέπει να. γίνεται. ναι, Ας πούμε, ναι, έκοψε, ε, ε, χάθηκε η όρεξη μου για δουλειά, για έτσι. Για, ε, ε, ήμουν και λίγο αντικοινωνικό γενικά. Οπότε επία, ε, βοηθήθηκα. Ε, χρειάστηκε να. επαναλαμβάνω, που γιατρών. Δεν ε, ε, ε πήρε πολύ ε, ε, και Εξανάκτεψα. Τι ο Μιχάλη, εσύ με. Ε, 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 Επία στο, στο κέντρο αποκατάσταση. και νομίζω είναι καλά να το πει εσύ. τέλο με παράλαβε. Με <laughs> παράλαβε με κυριολεκτικά. Ναι, εντάξει. Στην αρχική φάση που, που ξεκίνησαν πριν το ατύχημα, είσαι ήδη κάποιε λειτουργίε, με το ατύχημα είναι ακόμα πιο μεγάλε. Είμαστε σε φάση που ε, προσπαθούσαμε να περπατήσουμε. Λοιπόν, δεν είχα δρομικό πρότυπο. Έχει χάσει τελείω τον κυνηγό. Πού ήταν λίγο μετά που ηταν λιγο μετα που κινησία, μου, του τραυματισμού συν αγκυλοποιητική αγγελοποιητική και τα λοιπά, αρκετές δυσκαμψίες και ο στόχος στην αρχή ήταν τούτος. με συνεργασία φυσορευτή και γυμναστή ευκήγενε ένα πρόγραμμα το οποίο ακολουθούσε πιστά ο Θεμής, δηλαδή mm -hmm. ο Θεμής ήταν δηλαδή, κάθε μέρα εργάτης. Εντάξει, το, δεν με έπραξε ευκή καθόλου γιατί δεν έκαμε κάτι διαφορετικό που γίνονται που έκαμε όλα τα προηγούμενα χρονιά, είναι το, το ποιος εμπούσε. Τέλο πάντων, Consistent. Το οποίο είναι δύσκολο διότι δεν τη διαφορά από την ναι, μια μέρα στην άλλη. Και... Πρέπει να το ναι, που τον... ε, ε, Εγώ διακόπτω λίγο. Εγώ, οπότε είχα τραυματισμό μεγάλο. Όταν μου διούσαν το ελεύθερο. Θυμούμαι όταν εγώ τον Αχίλιο μου ήμουν καθυλωμένο τρει μήνε. Σε γύψω, τα ίδια πράγματα. Ένα ε, δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο, να κάνουν πάνιο, να ε, σε κατάθλιψη κτλ. κτλ. Την μέρα μου μόνο ο γιατρός, τώρα ξεκινά. Αποκαράσταση. Ήμουν ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου, αν και ήξερα ότι να πάρει καιρό, αλλά μέσα μου. Αλλάξε κάτι. Είχα εσύ να το ελέγχω πλέον. Πλέον ελέγχει τον εαυτό σου και ήξερα σίγουρα, επειδή συνταγή, ότι είναι να επαναλάβω τον εαυτό μου. Ότι είναι να είμαι σταθερό, να είμαι συστηματικό, άμα μου αμολογήσει. Και το από χέρι μου. Ναι. Και ό,τι να μου πούνε να κάνω θα τα εκτελέσω για το καλό μου. Δεν ήμουν ποτέ άνθρωπο ο οποίο δεν έκανε το μου. Πάντα πήγαινε σε επαγγελματίε, πάντα βοηθούσαν επαγγελματίε. Εγώ έκανα το κεφαλίσμα, αλλά όχι σε Ναι, θα ήθελα να εκθιάσω λίγο κάτι που αναφέρω συνέχεια. Τη σημαντικότητα τη επιστημονικότητα πρώτα ναι, 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 πολλά σημαντικό. και το άλλο, το πόσο σημαντικό ρόλο παίζουμε σε αυτήν τη φάση που κάποιο περνά ένα στάδιο επανένταξη. Γιατί αν δεν είσαι σωστό στη δουλειά σου, αν δεν τον εμπνέει, αν δεν σου δείξει ότι ξέρει τι κάνει, ότι θα πάμε στο βήμα παρακάτω, οι πιθανότητε για αποτυχία είναι τεράστιε. Εγώ, εγώ παρομοιάζω, ξέρει, ξεχνάμε όλοι, μιλούμε για την επιστημονική ιδέα. Για τη συμβολή των επαγγελματιών στην αποκατάσταση κάποιου. Ξεχνάμε τον ρόλο του σαν μέντορε, σαν άτομα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει το βασικό συστατικό που πρέπει να έχει ο γυμναστή, ο φιλοδραφτή, ο γιατρό σου. Πρέπει να έχει ανθρώπου πρώτα. Πρέπει να. Εγώ βάλω εδώ και λάδος, όταν γύμνε στον κόσμο, όταν γύμνε στον κόσμο, το ίδιο πράγμα είναι ακόμα πιο σημαντικό να είμαστε από οτι Ότι ξεκινούμε χέρι-χέρι και προχωρούμε μαζί. Να συμπορευτούμε για κάποιου μήνε με, με, με επίκεντρο τον ασθενή ο οποίο πρέπει να αποκτήσει τη ζωή του πίσω. Και η δουλειά του δεν τελειώνει. Γιατί δικαιοί, ε, να είμαστε τότε και φορέ.

είναι ένα σιματρό έχει... εσύ... εσύ... ναι, ναι, ναι. και ένα σύγκριση καμπάρευάζμα. Τον ίδιο καιρό που το καμνατούν, έκανα δοκιμαστικά βιολογικού παράγοντε, οι οποίοι δεν είχα δουλέψει ακόμα. Mm -hmm. Και αν θέλουμε να δουλέψει εννοούμε να σε κάνουν σου λέει το ανασωπητικό σου, που είναι καλό, για να μπορέσουν να δουλέψουν Ανασ... και περιμένουν. Ένα στολή του ανασωπιστικού δοκιμάζει όσο που να πετύχει. Οπότε και τον καιρό πρέπει να ήμουν ο πιο αφόρο άνθρωπο, διότι Εν τελειώνει το, το πράγμα Ναι, αλλά ήταν ώρα ψυχολογία. Αλλά και, έτσι και ο γιατρή. <laughs> και ένα φυσιοθεραπευτή που είχε ενάντρε, το λοιπόν ο Παπαγιοργίου, του οποίου στην πρώτη πόνων τη, γιατί κάθε μέρα αν ξέρει, αν κάθε μέρα η διαφορετική πέθηκε. πόδια πρωί κάτω, Μπορεί να είσαι πολλά καλά, μπορεί να μην μπορεί να διπλωθεί να πιέσει τι παντούφλε. Θέλει να μου διαπιστώνω, ξέρει, reading between the lines. Είσαι τυχερό. Είσαι, νομίζω, έναν πολύ καλό υποστρέφτικο δίχτυο επαγγελματιών πρώτα. Δεν μιλήσαμε καθόλου για την οικογένεια, αλλά. Θέλω να το πω. Είναι. Πρόλαβε με, αλλά ναι, να έρθω να πω ότι. Και όντω εμπουλίο που τύχει, διότι εντάξει, που τούτου σου το φυσικό θεραπευτή μου. Ο οποίο είχε την σχέση και με το... Το λοιπόν, έτσι εγνώρισα τον Μιχάλη. Μιχάλη, εντό που λέμε, εντό που εύκαλνε η γλώσσα του Βακιάρα Θεμ, τα μέσα στα πανεπιστήματα του φοιτητών μας, κάμετε δίχτυα επαγγελματιών, γιατί έτσι θα προσφέρετε στου πελάτες σας...» Δεν, ήταν απλή. Δεν ήταν απλή που ήταν εξαιρετικοί, messages, έτσι. Δεν μα... σταματά μόνο στη θεραπεία. Είναι in daily. Είναι... Και ω yeah. που ευερτιώνουν, νομίζω τα μηνύματα μπορεί να είναι πολύ διότι yeah. περίμενα εδώ παραπάνω πράγματα από yeah. ό,τι ναι, εθόρουν. Ναι, ναι, ναι. Και, ναι... και πρέπει και σημαντικό να, να ξέρει πότε, να, παίζει το καμπανάκι, δηλαδή πόνο που μόνο διαφέρει, mm -hmm. παίζει το καμπανάκι για κάτι σοβαρό, να ξέρει να μάθει τον άλλο να το διαχειρίζει. Yeah. Δηλαδή... Μεν τούτο έχει σημασία μάλλον είναι τούτο. Η απογοήτευση. Ναι, ναι. Η απογοήτευση. Φτάσαμε στο σημείο Ά, να ξανακάνουμε. Το, το mood του πόνου, δηλαδή το ότι. Κοίτα, το είναι η δουλειά δική σου. Που την πλευρά τη δική σου έκαμε σε ένα, ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι το προφανέ τη σπουδή μα. Το πώ διαχειρίζεσαι και πώ βοηθά τον πελάτη σου, τον ασθενή, ε, σαν μέντορα και σαν καθοδηγητή σου την πορεία. Και πώ τον εκπαιδεύει, ένα, βασικά. Είναι κάτι απρόσωπο. Δηλαδή. Και εξελίχθηκα να βρίσκω εγώ άνθρωπου με το ίδιο αυτό άνοσο. Και αρκεψά τους λαλό πράγματα Θέλει πόσα, πόσα, άτομα στην Κύπρο έχουν παρόμοιε καταστάσει. Ξέρεις Ξέρω, νούμερα... Ανακάλυψα λόγω του COVID Ότι έχει περίπου 4.500 άτομα Που είναι καταγραμμένα στο εσύ με αυτό mm -hmm. στο άνοσα πολλών ναι, 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 ξέρω. και συγγενείς πάτε οι παθήσεις. Δηλαδή που τη μια παθήση μπορεί να πάει και στην okay. άλλη. Δεν Ναι. Ε, ας, Εν ξέρω πόσοι είναι να σα πω, αλλά δηλαδή ελκώδης κολλήτητα, Λίκος, mm -hmm. you name it, τούτα ούλα, mm -hmm. έχει ναι, 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 ναι. πολλά. Και είναι άλλο στο ανακάλυψα, διότι όταν αρχιεύκαν μετά οι εμβολιασμοί, προτεραιότη. είχαμε προτεραιότητα. Ναι. Οπότε ε, είμαστε μια ομάδα 4-4,5 χιλιάδες okay. άτομα που πιέναν μαζί με τους γέρους. <laughs> <laughs> και είχα φάση που έκανα εμβολιασμό με τις Ούλα τούτα λοιπόν, δεν ξέρω σε κάνουν πιο δυνατόν, αλλά ναι είμαι τυχερός, διότι γνώρισα τα παιδιά και πραγματικά εθαρρύνω, Μην πάνε να κάνετε πράγματα που μόνοι σας και εν το για να μεγαλώσει η δουλειά, εδώ ξέρω ότι είσαι αρκετά μεγάλη δουλειά. <laughs> Λαλό το διότι δεν μπορείτε να τα κάνετε μόνοι σας. Mm -hmm. δεν έχετε, ε, ε, εγώ νόμιζα ότι έξερα να κάνω γυμναστική, μόνος μου συζητούμε το πολλές φορές. Και πολλοί άλλοι που βλέπουν κάθε μέρα. Όταν ευερτιώθηκα, αρκεψάμε να κάνουμε και κανονική γυμναστική. Βάλιστα. Ακόμα προσπαθήναμε να το, το αστείο... ότι κάνω λάθος deadlift. Ξέρεις το. Κάνεις, ε, το πιο αστείο περιστατικό μου <laughs> θέμα ήταν όταν ε, βασικά πήγαινε στον μαραθώνιο και είναι να πούμε πώς πήγαινε μαραθώνιο για να πάω ναι, Εντάξει, μα, μα ούτε υπήρχε μες το νορίζοντα να ξανατρέξεις. Αφού να, περπατήσουμε yeah. και κατέληξαμε στο τέλος ότι που το ένα στο άλλο έπιανε πάρα πολύ καλά mm -hmm. και ήρθε ξανά <laughs> με την <laughs> ιδέα. αναγκαστικά, <laughs> 20 λεπτά. Ήρθε να θέλεις μια μέρα, ε, ε, σκέφτομαι να πάω μαραθώνι. <laughs> λοιπόν, εντάξει, έπαθα λίγο σοκ. <gülüyor> <gülüyor> λοιπόν, στο πρώτο, <laughs> ε, μετά ξανασκέφτηκα το, έκατσα τα report που έχουμε, το που είμαστε σε αυτή τη φάση. Ε, και όλα κοίτα, δεν ε, κανένα λόγο για να έμπαμε. πάμε. Ναι, λοιπόν, Άρα, θέμα προετοιμασίας. Μπράβο. Καλοκαιρινή προετοιμασία. Καλοκαιρινή προετοιμασία με όλα τα Έναν ο καιρό περιορισμό. Ένα ανεφικτό. Δηλαδή, οκ, δεν έχουμε κανένα λόγο να πάμε. Είχα κλείσει δύο χρόνια αποχή. Ωραία. Και αποφάσισα να πάω να κάνω το Βερολίνο, το οποίο είναι ο πρώτο αγώνα τη σεζόν τη φθηροπορεινή. Δηλαδή, εν τέλο του Σεπτέμβρη, το οποίο προποθέτει. Ούλον τον Ιούνιν, τον Ιούλι και τον Αύγουστο, την ώρα που οι άλλοι χαλαρώνουν και πίνουν μπύρε. Να κάνει προετοιμασία. Να κάνει Mm. Και προετοιμασία σε έναν περιβάλλον το δεν είναι το περιβάλλον του Βερολίνου. στην Κύπρο για να ναι. να Το οποίο κάμα πολλέ φορέ αλλά ναι. Ε, 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 επικράτησε η χαρά του ε, να ναι. το ξανακάμ. Και έκανα και πάρα πολλά καλή προετοιμασία. Mm -hmm. ε, η οποία προβλήματα συνέχεια. Οπότε ήταν λίγο το. Challenge. Μα ήταν λογικό να ξέρω ότι είναι προβλήματα. Το ότι να καμπανάκι στο θέμα Πρέπει να το πάρουμε πιο σοβαρά, ότι εμεί αναλόγω εκκρανάμε. ήταν κάτι σοβαρό, ή όχι. Η μαγική διό... λέξη νομίζω, που κράτησα από την, που τη σχέση μου με τον Μιχάλη είναι η λέξη φορτία. Ακόμα κάποτε τη νύχτα να ακούγα κάποιοι να με στο. <laughs> λέξη φορτία, το οποίο δεν ήταν και με στην καθημερινότητα. Αν ναι, μιλάμε ναι. φορτία, δεν είναι μόνο τα δρομικά, είναι όλα τούτα τα πράγματα τη. Η, η, η φιλοσοφία πίσω από την επιστήμη μας είναι ότι όλα μπορούν να γίνουν εφικτά όταν σταδιακά φορτίζουμε ναι, το σώμα ναι, ναι. ε, ναι, ναι. ναι, 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 το ε, περιβάλλον η διαχείριση του προπονητικού ε φορτίου. Λά, όταν το είπα του γιατρού ήταν... Εντάξει, είπαμε, πάει καλά, αλλά. Για το σώμα, ήταν πιο ναι, <laughs> εντάξει, διότι. στον η επικοινωνία η uh, αθλητικονομή μόνο να το πω έτσι. Έχει μεγάλο. Ε, 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 και κενό. Κάνουμε δράσει για να τη γερμηνεύσουμε. Είμαι ο αλλά. Η ερμηνεία του πράγματο είναι better safe than sorry. Ναι. Αν του πω εγώ ένα κέιτ αύριο πάει και πάθει, ξέρω να πούν όλοι οι Ο γιατρό εκπαιδεύτηκε στο medical school για αυτό το πράγμα. Θα πάει στην επιστημονικά αποδεδειγμένη λύση η οποία σίγουρα θα σε θεραπεύσει και δεν θα περιμένει να του πει εσύ ότι είναι να κάνω lifestyle changes, να αλλάξει η ζωή μου, να με τυπικό, να τρέχω, να αλλάξω τη διατροφή μου και ούτω καθεξή. Και εν, εν λογικών. Και όταν μιλάω engine... για τρώο, ομάδα, διότι είναι ρευματολόγο μου, είναι ο ορθοπαιδικό μου, είναι. Τέλο mm είναι -hmm. διάφοροι. Εξιάσαμε να πούμε για την υποστήριξη τη οικογένεια. Mm -hmm. Η υποστήριξη κάποτε δεν είναι μόνο η εθάριση. Εγώ δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα που το έτερο μου ήμισε δεν ήμουν ποτέ από εκείνους που ήταν να μου παραπονηθεί, μα που φεύκεις να πάει να βουρήσεις, που ξέρω ποτέ, μα ποτέ μου. Ίσως να τον μπουλό μου, τη μουρμούρα. και... τον πράγμα είναι υγιές μας, Πρέπει να, έχει ο καθένας... Μεγάλη υπόθεση. Τι χόμπι του... Και... είναι την να τρέχει μαζί σου. Ε, δοκιμάσαμε και τρεις φορές. Κυρίως των γερών του κορονοϊού ε, και ακόμα μουρμουρώ αλλά η πραγματικότητα είναι ότι και γενικά υποστήριξη και στη φάση των εγχειρήσεων περιγράφεται, παιδιά,

αλλάσει όλο το, καθημερινό πρόγραμμα τη οικογένεια. Και εμεί οι άντρε, οι άλλοι με το όταν πάθουμε είμαστε κάτι μωρά. που πυρετών, είμαστε μωρά. μωρά, μωρά. Επανέρχεσαι επίση στη Λιγάνο Τριών. Δεν είναι δε, 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 μια νύωση που <laughs> παθαίνει. <laughs> Οπότε <laughs> ευτράβησε <laughs> πάρα πολλά. Ε, ευχαριστώ την ακόμα μια φορά. νομίζω την ώρα που είπα νοξανακάμω.

ε, με ένα μήνα προπόνηση που κάμπα και πήγαινε να παίξει αγώνα. Και κόψε στον αγώνα τον δικέφαλο του. Αγώνα του Ιτσου. Λοιπόν, έκαμε μια ανέχειρηση. Έκαμε δεύτερη ανέχειρηση. Όλοι είχαμε τον ξεγραμμένο, δεν θα επιστρέψει ποτέ πίσω στην προπόνηση. Επέστρεψε. Ήρθε να παίξει. Και ε, την ώρα που ευκήκε για να παίξει, μέσα στο μυαλό του ήταν ότι πολεμώ το φόμ μου. Ότι Φοβούμαι ότι έχω τραύμα από το τσίνο μου συνέβη και. Την ισορροπία τη δύναμη τη α πούμε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ξέρει, έναν πολλά εγκάθαρση ρε φίλε. Του πολλά ωραία όταν σκοτώσεις τους δαίμονες. Ένα του τζάλι. Το Το φω για ένα τραυματισμό. που Γιατί σε δεύτερο μαραθώνιο.

Smith Machine και ξέρω εγώ. Με άπερ κροσύνδρομ διαγνωσμένο <συνδρομ> και τα λοιπά. <συνδρομ> Καταλαβαίνεις το σκουάτ του, το μπακ <συνδρομ> ναι, ναι, ναι. Σε τη φάση θα, θα βρίσκεται. <συνδρομ> Αλλά να ήρθαμε το μετάλλι, δύο μήνες... Πετώ. Σε τη πρώτη φάση έκαναμε ένα πρόγραμμα το ήταν φτιαγμένο για το ιστορικό του, για τις αδυναμίες του. Τα είναι κάμε το nice. και να ξαμιλήσουμε. Ναι, μα λάβω συγκρουστήκαμε. Ναι, ε, ναι. ένα πράγμα που αρέσκουν στον Μιχάλη είναι ότι πρέπει να αυστηρώσει τη δουλειά του, αυστηρώσει και να σου περιθώριο έτσι πρέπει. Κάτι αν πάλα τους σαν εμένα πρέπει ναι, να ναι, τους... Ναι, ναι, ναι. του είναι η δουλειά ναι. Εμείς είμαστε για να... Ναι. Για, να... Ναι. για να, επαναφέρουμε Αλλά τον πέρα, η αλήθεια ή... είναι ότι ήρθα, και νόμιζα ότι πραγματικά... Ναι, όρε, πάμε καλά, μπαίνουμε σε τρίτη προετοιμασία, καλοκαιρινή μπαλέ, δηλαδή το καλοκαιρινή πέρασε τώρα πλέον που μιλούμε, και άμε που ήταν όλα έτσι καλά και πολλά, ξεκινούν κάποιες ενοχλήσεις μέσα στην περιοχή του γονάτου, πάλι εγγύνον τον άμπου ένι, άμπου κλπ. Εσύ... Ε, δεν προλάβεις. το Ναι, ξέρεις το, αλλά εν το ναι. γιατί διότι ναι, χώρο. ε, εν είμαστε, εν ναι, χώρο. Προβήτη, είμαστε, φίλοι μόνο. <laughs> ναι, αλλά μιλούσαμε κάθε μέρα. Και ενοχλήσεις, ξέρω εγώ, με στάτσι γερά της προετοιμασίας, είχα αποφασίσει και δεσμευτεί και ήταν πλέον επίαστο να πάω να κάνω back-to-back μαραθώνιο. Να πάω τον Οκτώβριο μαραθώνιο και έναν... μήνα μετά να την Αθήνα back to back. Και ναι. Θέλει, εσύ θέλει όρια. Είμαι επικίνδυνο για τον εαυτό μου, αν θέλεις... νιώθω καλά. Εσύ θέλει όρια. ναι, θέλει. Αλλά πρέπει να μου τα Εντάξει, δεν είμαι ο μόνο που το κάνει, αλλά. οπότε, με τα πολυλογούμε. ρίξει έσω πλάγιου μηνίσκου. Μινίσκου. για αυτό που λέει με κάτι. Δεν το καταφέρω. Δεν ήταν. κόψιμο του μηνίσκου, δεν έγινε και στην ώρα. Α, δημόσια Οριζόντιο. Το οποίο βασανίζει με μέχρι τώρα που μιλούμε, και αυτόν αυτό δεν θα πω μαραθώνιον τώρα, α πούμε.

Πολύ λε, πούλα λε, εβδομάδε, όχι προετοιμασίε. Δηλαδή, απλά, συμπληρώνω να χιλιόμετρα, για να μου επιτρέψω. Γιατί, την εβδομάδα πριν των έκανα να 30 χιλιόμετρα, που να δω αν μπορώ να πάω. Έχει να πάει, να πάει, να να πάει, 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 το λοιπόν, οπότε και πήγα και έκανα το εκείνο το πράγμα και ήρθα πάλι και νομίζω ότι ήμουν μια χαρά. Ύστερα οι τεροντίτιτες, τέλος πάντων. Το όλο το συμπέρασμα είναι ότι εμείς που λέμε, ακούτο το μαγικό το σλόγαν, εν το ακού το σώμα το μας, το το

η συμβουλία μου στο θέμα είναι σε Ρώμα. Όμω είναι καλό για όλου τελικά νομίζω. Να καθαρίσει λίγο το μυαλό σου για πανέρχεσαι. Μπορεί να πιάσει διάφορε μορφέ. Τραγούσε 65 μέρε το χρόνο. Μπορεί να πιάσει διάφορε μορφέ του break. Μπορεί να είναι break break. Εγώ πάντα εισηγού μου και το μου εγώ. Σε αυτά τα διαστήματα κάνω active breaks. Μπορεί να αλλάξω άθλημα, μπορεί να αλλάξω δραστηριότητα. Το άθλημα που κάνουμε εγώ ο Μιχάλη είναι ιδιαίτερα απαιτητικό μα στο σώμα. Αν το παραγάμει με το πάλεμα. Ε, να το πληρώσει. Ε, στον πολύ ε, καιρό μαζεύκονται φθορέ. Εγώ τώρα ας πούμε, προέρχομαι από έναν αγώνα. Έπαιξα ένα βράδυ από το Περισμό του Σαββατοκύριακο. Πια μετά την επόμενη μέρα πια προπόνηση. Σε κάποιο, σε πια. Πια ζούμε μεθεπόμενη. Την τέταρτη μέρα ξεκίνησα να νιώθω ότι οκ, φίλε. Αν θε να παίξει έναν αγώνα που, 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 που έχει προγραμματισμένο τέλο του Απριλίου, πρέπει πρώτα να πάει ένα βήμα πίσω

όταν είσαι 51-52, που όταν είσαι 40 ή 35, γιατί θωρώ το ότι ενώ προσέχω τη διατροφή μου, γυμνάζομαι, ε, το βάρο μου και τούτα ουλιά, είσαι ουλά, πάει ένα τέλος πάντων, είμαι, δεν μπορεί να πάει σε έναν Ναι, αργό, αργώ πολλά παραπάνω να επανέλθω, που ό,τι μπορεί να επανέλθω Ε, θυμάσαι η συμβουλή που σου δούκα για τούτα που πέρασες τώρα τελευταία. Εμπολές δεν είμαι <laughs> Ε, εγώ τούτο που το είπα του Θέμη και νομίζω να γυλίσει για όσου έχουν χρόνια σπαθήσεις και θέλουν να συμμετέχουν σε, είτε σε αθλητισμό είτε σε προγράμματα ασκήσεις ναι. απαιτητικά ενώ ότι όταν περάσει στο στάδιο τη επανένταξη, πρέπει να βρει τη φόρμουλα σε, στον όγκο προπόνηση mm -hmm. που σου επιτρέπει να είσαι καλά. Δηλαδή, α πούμε, αν π.χ. ο Θεμή μπορεί να αντέξει και προετοιμασίε στον χρόνο για μαραθώνιο, θα πιένει πέντε το. Είναι δύσκολο, χρόνο. Ρε, μου. Είναι δύσκολο γιατί θέλει να πιένει συνέχεια. Όμω,

θέλει, α πούμε, το άθλημα του να συμβάλλει στην ποιότητα ζωή του. Αν διαπιστώσει, για παράδειγμα, ότι ποιο είναι η προετοιμασία τη μεγάλη πρόγραμμα για, χρο, για χρόνο, εντάξει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσωμοστεί πάνω του. Ε, ε, συμφωνώ. Ε... Και ο γενικό κανόνα είναι όντω πιο, αλλά δεν πρέπει να έχει γενικού κανόνε. Εν τω μεταξύ, πρέπει να ακούει το σώμα σου και πρέπει να μπορεί να τα Δεν ξέρω τι καταφέρνω τα πάντα. Εμένα κάποτε επικρατεί η λογική, άμα μου μιλούν άτομα όπως τον ναι. Μιχάλη, που μόνος μου δεν το κατάφερα να το διαχειριστώ ποτέ. Ε, έχω φίλους όπως τον το τον Ηλιάδη, που είναι ο αρχηγός του τμήματος mm -hmm. μας στο Αποέλ, ο οποίος έρχεται από τον αγώνα του και λέει, εγώ τον τον μήναν πάω σε πραγματικό recovery mode, κόφκω και από τις προπονήσεις μου, μπορεί να μην τρέξω καθόλου. Εμένα πιάνει με έτσι έναν πράγμα να παραγγεί. Να σου πω γιατί σε επειδή η άσκηση. Γυρνούμαστε και λίγο σκλάβοι. Όχι, όχι, όχι. Είναι ένα πράγμα το οποίο η άσκηση, ειδικά το τρέξιμο, διά στο σώμα έναν πανέμορφο κοκτέιλ βιοχημικών. Απελευθερώνει τι ορμόνε τη χαρά. Το, οποίο σε κάνει να νιώθει ωραία. Χρυσικό νόμο δεν το πιστεύει. Όχι, είναι πρέπει να το τρέξει. Το runners high υπάρχει. Είναι κάτι το οποίο βιώνουμε, βιώσαμε όλοι μα. Οτιδήποτε αθλήμα να κάνει, το οποίο είναι έντονο. Για να αντεπεξέλθει το ζώμα, σου παράγει εντορφίνε, παράγει την τοπαμίνη μετά όταν τελειώσει κάτι δύσκολο κτλ. Μπορεί να είμαστε που όλοι μα στην άσκηση. Υπάρχει ο ακραίο εθισμό στην άσκηση, που εν ζωά, αλλά είδαμε ανθρώπου. Ναι, ε, 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 είμαι σίγουρο ότι το, το, το πέρασε. Και γι' αυτό θέλει να επιστρέψει πίσω. Ε, επειδή νιώθεις καλά, νιώθεις alive. Παίζει δύο λόγους, και μιλάμε το Ναι, Κάθε φορά μου τρέχει, επιβεβαιώνει ότι είναι ζωντανός, ότι είναι για μένα. Εν πολλή πλευρών το Είναι μια αυτοπεβεβαίωση, παιδιά. Εμείς γύρω στις χείρες, άλλα αθλήματα. Αυτό είναι Τόσα παθήσει, τόσα πράγματα, τόσων. Τι γούλοι πάθαμε μπουκάτι. Ε, άλλου έμεινε μα, άλλου. Ο αθλητισμό είναι η διέξοδο για πολλά από τα προβλήματα. Και πρέπει ο κόσμο να έχει αθλητική ενασχόληση. Ξαναλέω ένα άλλο πράγμα. Ο πρώτο αθλητισμό. Αθλητική ενασχόληση σημαίνει μαραθώνιος. Σημαίνει ότι του αρέσει του καθενό και ότι του φκει. Και θεωρώ ότι πρέπει να περνάει από μια διαδικασία trial and error. Mm -hmm. Δοκίμασε που να εύρει κι να σου αρέσει. Ε, αλλά δοκίμασες. Αν πεις μέσα στο community που έφαμε μας ο καναπές. Έφα δε, έφα δε εί... ε, ε, καταλά, συνοποιούμε ότι η άσκηση δεν είναι κάτι προαιρετικό. Επεράστηκε το μήνυμα πιο παγιά ότι είναι δραστηριότητα και ούτε μόνο. Διότι τώρα είμαστε στην εποχή τη μόδα. Γυμναζόμαστε γιατί. Ε, ε, Πολύ δεκάλη και Κοινώνε με εμένα σαν γύμναστη. ότι ικανοποιάμε. Με ενδιαφέρει αν είναι μόδα. Φτάνει λίγο Το αποτέλεσμα είναι. Ο σκοπό είναι να γυρίσει που λέμε. Δεχτών. Και ότι που τούτον είναι να δουλειθούν και στην. Ναι, επειδή μετά το μπούμε μέσα, ρε φίλε. Να πιάνουν τα καλά τη άσκηση, να βιώσουν την όλη εμπειρία, να νιώσουν καλύτερα, να καθαρίσουν το μυαλό του. Αυξάνονται πολλά πιθανότητε να το κρατήσουμε στον τρόπο ζωή. Και επίση. Οι κοινωνίε που ζούμε φίλε. Είναι φυσιολογικό περιβάλλον για το είδο μα. το πράγμα που ζούμε. Η άσκηση και η κίνηση ήταν ε, χαρακτηριστικό του είδου μα. Ε, εξελιχτήκαμε μόνο το πράγμα. Δεν μπορούμε να το απαλείψουμε με μια μόνο κονδυλιά. Δεν εξελιχθεί το ανθρώπινο σώμα σε τόσο μεγάλο βαθμό που να πει δεν ε, χρειάζεται άσκηση πλέον. Ποιο είναι το πρόβλημα, έχει το είδο το οποίο ζει σε μεγαλοπόλει, σε κοινωνίε, το οποίο πρέπει να γυμνάζεται, λήφθηκε ο χώρο ο ελεύθερο, λήφθηκε χρόνο, λόγω του μοντέρνου τρόπου ζωή. Τα stress φάκτος λοιπόν, που λοιπόν, Άρα να πρέπει να το, το τεχνητά τεχνη, να πιεστούμε όλοι μα να καπνούμε κάτι. Και από εκεί και πέρα, προ... όσου εγνώρισα στο χώρο, ε, μπορώ να πω ότι γίνεσαι πιο ταπεινό. Εννοείται. Ε, στον πρωταθλητισμό μπορεί να μένει σχένη, ξέρω, φτιάχνουν και, και άλλοι παράγοντε. ναι, αλλά... οι, αθλητές έχουν μια οξύμορη σχέση παραμένουν τα ποινή για να καταφέρουν να κάνουν την προπόνηση τους Αλλά στον αγώνα πρέπει να είναι Διαβεβαιώνω σας ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες που έχω πάρα πάρα πολλούς φίλους που τρέχουν στην ιδιότητα είναι η πλειοψηφία των μαραθμονίων είναι τις επόμενες και με τρεις εβδομάδες και οι περισσότεροι φίλοι μου έχω την ίδια αναγωνία πώς είναι να πάνε στους στόχους τους ο καθένας που ό,τι ανέτρεχα εγώ, λαλό σας το με πάσαν εντυμότητα δεν έχει şey, τίποτε να κάνει με ανταγωνιστικότητα αν και πράγματα και Είρε. αγωνιώσουν αγωνιούν και Είρε. γίνει... Αν είσαι μέσα σε ένα team... Τι... Διότι Ελίζες... ξέρω να πω μπορείς... περάσει. Γάμνουμε... Θέλω οι teammates θέλουν να πάσουν καλά. Και ξέρω Ελίζες. να πω περάσει. Τούτα τα θέματα που κάνουμε πλέον εμείς σε πιο μεγάλη ηλικία. Αλλά ανταγωνιζόμαστε, δεν είναι το ιδιαίτερο. Γιατί παγιά λέμε ότι μπορείς να σημαίνει και μετά να μπορείς να ανταγωνιστείς. Ε, πέρασε τα 35, πλέον δεν εμ, μπορεί να έχει να ναι. αξιώσει. Όμω, τα τελευταία 15-20 χρόνια εμφανίζονται ευκαιρίε για άτομα σε πιο μεγάλη ηλικία να κάνουν κάτι ανταγωνιστικό. Αλλά ο ανταγωνισμό πλέον είναι για το κυπελού. Ε, είναι Ένα εσωτερικό challenge μαζί με κάποιου ανθρώπου οι οποίοι βοηθούσαν να προπονηθεί. Λοιπόν, άρα, εγώ καταλαβαίνω να πω ότι δεν είναι απολύτω. Ένα σου Εν τάτομο που περάσετε, περνάτε μαζί ώρες στην προπόνηση, περνάτε, έχετε παρόβει συμπειρίες και λίγο να, 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 σκέφτεσαι. Πολλά. Ε, και βρισκώ το πανέμορφο δηλαδή, ε, το πράγμα. το, ε, ε, να έχεις την... Δεν την, το έχω... Πριν γίνω δρομέας, οφείλω να πω, ελάλο, ε, θα πω τώρα ότι ήμουν ε, τύπος μοναχικός που ε, με διέφερε που αλλά τούτο το αίσθημα δεν το είχα. Ε. Δηλαδή πραγματικά να, να θωρώ τον άλλον να τρέχει δίπλα και να, να, ή να πάω να το δω Yeah, Ένα πράγμα που θα ήθελα να δω να βερτιώνεται στην Κύπρο εντούτον το, η κουλτούρα του ότι πάω να υποστηρίξω και τους άλλους στα, διάφορα αθλήματα ναι, τους. Είμαι, είμαι και θεατής. Εμείς πάμε στην Κύπρο και τρέχουμε αγώνε και αν πετύχουμε κανέναν τουρίστα και στην τουριστική της Λεμεσού ή στην Πάφων. Στα... είχα, την εντύπωση ότι στις Λεμεσού για παράδειγμα ο εγώ πριν κάποια χρόνια επειδή στο κόρπο για να περπατήσω ήταν με τους φίλους μου. Ήταν Pitbull Rescue που mm. είδα μόλις έπιασα τα... Μόλις διάσωσα το ουσίλος μου. Τι είχαν όμως θεάτες. Θεάτε. Ενίξε... θεάτες, είναι η εκκίνηση, Γιατί έρχονται ακριβώς για το, για το social gathering. Okay. Εγώ μιλώ για υποστήριξη και έχω τρέξει σε αγώνες μεγάλους των στο εξωτερικών. Στο Chicago έβρεσαν καταραχτωτός. Το ε, Συγγνώμη, 1,5 εκατομμύριο. Θε, θεατές με Μεγάλη πόλη φυσικά. Λίφκεται μας τούν το πράγμα. Στην Κύπρο είμαστε νούλοι της μάπας. Έχεις δίκιο. Και φαίνεται ότι που τα άλλα τα αθλήματα τα το οποία γίνηκαν ο φτωχός συγγενής. Πώς είπαν μπάσκετ πλέον. Ό,τι μηνίσκει. Πριν μιλούσαμε και λαρούσαμε για το μπάσκετ. Να ξύγει για να το κλείουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ε, επειδή βιάζεσαι κιόλας, Και επειδή μιλώ πολλά και μπορεί να πάει και ώρες το... Ξέρεις το, Μιχάλη, οπότε πεις τη φράση για ο Κλίβας σιγά σιγά πλέον... Σε ένα δεκάλεπτο... Ραφκο το, γιατί έφαγα παρατήρηση την άλλη φορά, ότι μόλις πει τη φράση του Μιχάλης για να το κλείουμε τώρα, που κοντεύει και μιλόγος,

<laughs> ε, να απαντήσω απλά και να πω ότι δέχομαι οποιοδήποτε πείραγμα να έχει ακάμει με το σωτήρι, διότι <laughs> με το σωτήρι είμαστε δύο πλάσματα που γνωριστήκαμε από το δρομικό κίνημα, αλλά λιλοπειραζόμαστε τόσο πολλά και θεωρώ ότι έχουμε δύο χιούμορ για να πειράζει πρέπει να, πρέ, να δέχεσαι να σε πειράξει. Εννοείται. <laughs> οπότε φωνάζω τον οξαθό. <laughs> για ευνόητο. Καλό, καλό. Οπότε αν δικαιούται να πει οτιδήποτε. Ξέρεις, εδώ πέρα μπάσαμε μέσα στο πείραγμα Είναι το ίδιο πράγμα Με το Σωτήριο, που τη μέρα που γνωριστήκαμε Να με πείραγμα η κομμέντα Μετά μπάσαμε μέσα στην κομμέντα Με ένα άλλο παλιό φίλο, ένα έξτρα ότι με τον πατίνιον Λοιπόν, εγώ όταν τον πατίνιον Εγνώρισα τον

Είχαμε μια πελάτη στην οποία ήταν στον πολίτη, ήταν η editor του περιοδικού του πολίτη. Εγγράφαμε μια στήλη κάθε εβδομάδα για άσκηση. Λοιπόν, θέματα, κατά κάποιο τρόπο το podcast στην ουσία, myth -busting κτλ. Είχε ένα email, είχε τηλέφωνα. τηλέφωνο. Πάω διακοπέ στο καλοκαίρι, ήταν ένα τηλέφωνο, σαν ήμουν εξωτερικό, κόστα παρήγγιο. Είμαι ο Ταεδάδε, έχω την ιστοσελίδα, θέλω να μου γράφει. Έχω, πιερώσω... έχω να σε πιερώσω κάτι. Θυμούμε την ιστοσελίδα. Εν τίμω πολλά. έχω να σε πιερώσω κάτι. Δεν έχει πιο αληθινό άνθρωπο να γνωρίσει. Αν και το δρομικό κίνημα έχει πολλού. Ο Χωστή, για να ξέρετε, είναι ο μόνο άνθρωπο που κάνει το πράγμα που μικρό. Εμεί ανακαλύψαμε το τρέξιμο ξανά στα γράμματα μα, όπω περιγράψαμε. Ο Χωστή είναι εμπούτην αρκίνο στο τέλο μέσα σε το πράγμα. Και το μότο του, νομίζω το σωστά, είναι κάθε μέρα που μπορώ, ζευκέρνο, τρέχω, Ο στόχο του είναι διαβίου.

όταν ό,τι κάνει, το κάνει με πάθος. Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο Κύπρου. Empowering Greatness.